Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καθένας από εμάς ή και από τα αγαπημένα μας πρόσωπα ίσως να αντιμετωπίσει κάποια ασθένεια που στο μέλλον να χρειαστεί και η μεταμόσχευση ύπατος καρδίας ή και νεφρών. Αν εμπαρκεί ωστόσο η ενημέρωση στην κυπριακή κοινωνία και άγνοια μπορούμε να πούμε ότι χαρακτηρίζει την κοινωνία μας, έχουμε μαζί μας τον κύριο Ανδρέα Σολουκίδη, ο οποίος είναι μεταμοσχευτικός νεφρολόγος, ο οποίος θα μας φωτίσει περί του θέματος. Καλή σας μέρα και καλώς ήρθατε στα Πρωινά Νέα. Καλημέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Παρά το γεγονός ότι η Κύπρος βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της Ευρώπης σε ό,τι αφορά τους ζωντάνους δοτές, στην περίπτωση των μεταθανάτιων δοτών, βρισκόμαστε στις τελευταίες. Πού οφείλεται αυτό το γεγονός? Πράγματι, είναι μια διαπίστωση ότι η Κύπρος βρίσκεται λίγες θέσεις πριν το τέλος της μεταθανάτιας δωρεάς οργάνωσης στην Ευρώπη. Νομίζω είμαστε η τέταρτη ή πέμπτη πριν το τέλος, με ένα σχετικά χαμηλό αριθμό, δηλαδή περίπου 6,5 μεταθανάτιες δωρεάς ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Νομίζω ότι η αιτία γι' αυτό είναι πολύ παραγωγική. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο μια αιτία, δηλαδή δεν μπορούμε να εστιαστούμε στο γεγονός ότι φταίει μόνο ένα πράγμα γι' αυτό. Νομίζω ότι όντως η ελλειπής ενημέρωση σε διάφορους τομείς είναι ίσως ο βασικότερος λόγος για τον οποίο ισχύει αυτό, δεδομένου ότι η Κύπρος βρίσκεται σε μία από τις ψηλότερες θέσεις της ζώσας δωρεάς. Επομένως, το αίσθημα της δωρεάς νομίζω ότι είναι ανεπτυγμένο στον πληθυσμό. Άρα, ίσως κάποιοι παράγοντες που τραβούν πίσω κάποιους ανθρώπους να γίνουν μεταθανάτιοι δότες είναι η αιτία. Κύριε Σολουκίδη, ποιος μπορεί να γίνει μεταθάνατον δότης των οίκιο οργάνων? Μεταθανάτιος δότης δυνητικά μπορεί να γίνει οποιοδήποτε ενήλικας, mm-hmm. συγκατατεθεί γι' αυτό πριν από το θάνατό του ή αν οι δικοί του συγκατατεθούν μετά το θάνατό του. Βεβαίως θα πω ότι δεν υπάρχει ηλικιακός περιορισμός. Στην ουσία δότες οργάνων μπορούν να γίνουν ακόμη βρέφη με την συγκατάθεση εννοείται των ενωμημένων των κηδεμόνων μεταθάνατων ή ακόμη και υπερήλικες. Άρα δεν έχει τόση σημασία η χρονολογική, η ημερολογιακή ηλικία αλλά η βιολογική ηλικία mm-hmm. των οργάνων που λαμβάνει κάποιος. Και βεβαίως υπάρχουν κάποιες παθήσεις που θεωρούνται αντενδείξεις, αλλά σε γενικές γραμμές δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει κάτι που αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα χωρίς να εξεταστεί κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Μπορούμε να γίνουμε δωρητής οργάνων αν έχουμε κάποιο πρόβλημα υγείας, αν αντιμετωπίζουμε κάποιο. Υπάρχουν προβλήματα υγείας που αποτρέπουν τη δωρεά. Mm-hmm. Παραδείγματος χάρη, ένας ενεργός καρκίνος προφανώς αποτελεί αντένδειξη. Μια πολύ βαριά καρδιακή ανεπάρκεια επίσης. Ο διαβήτης σε ζωή ανθρώπους, παραδείγματος χάρη, που επιθυμούν να δωρήσουν νεφρό. Είναι κάποια αντένδειξη, ειδικά σε κάποιες χώρες όπως και η Κύπρος. Όπως επίσης και λοιμώδη νοσήματα. Λοιμώδη νοσήματα σε ενεργό φάση προφανώς είναι αντένδειξη για να δώσει κάποιος τον νεφρό του ή οποιοδήποτε άλλο όργανο. Λήπτης ποιος μπορεί να γίνει? Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις ή κάποια κριτήρια που πρέπει να πληρούνται? Κοιτάξτε, λήπτης προφανώς, ο λήπτης είναι αυτός ο οποίος έχει βλάβη ενός οργάνου για το οποίο απαιτεί τη μεταμόσχευση, ούτως ώστε να θεωρηθεί σαν δυνητικός λήπτης. Mm-hmm. Άρα ένας νεφροπαθής παραδείγματος χάρη, γιατί και η πλειοψηφία των μεταμοσχεύσεων στην Κύπρο αφορά μεταμοσχεύσεις νεφρού, ένας νεφροπαθής τελικού σταδίου, ο οποίος βρίσκεται παραδείγματος χάρη σε κάποια θεραπεία υποκατάσταση, είτε αυτή είναι η αιμοκάθαρση είτε περιτοναϊκή κάθαρση, μπορεί να μπει σε αυτή τη λίστα αναμονής για μεταθανάτιο δότη. Εφόσον βεβαίως η γενική του κατάσταση το επιτρέπει. Αυτό προϋποθέτει δηλαδή την ενέργεια κάποιων εργαστηριακών και κλινικών εξετάσεων που θα μας δώσουν το δικαίωμα να το θεωρήσουμε δυνητικό λήπτη οργάνου. Θα ήθελα να σχολιάσουμε μαζί μια πρόσφατη έρευνα του Πανεπιστημίου Λευκοσίας που μου έχει κάνει έτσι ιδιαίτερη εντύπωση, η οποία επικαλείται ότι 4 στους 10 Κύπριους πιστεύουν ότι κάποιος μπορεί να αγοράσει ένα ανθρώπινο όργανο όταν χρειάζεται μεταμόσχευση και ένας σημαντικός αριθμός Κυπρίων δεν γνωρίζει τι είναι ο εγκεφαλικός θάνατος και θεωρούν ότι ένας άνθρωπος μπορεί να επανέλθει από τον εγκεφαλικό θάνατο. Θα ήταν καλό να το ξεκαθαρίζαμε. Ναι. Νομίζω ότι ήταν πράγματι λίγο απογοητευτικά τα αποτελέσματα της έρευνας. Δηλαδή, όσον αφορά τον εγκεφαλικό θάνατο, πρέπει να ξεχωρίσουμε, ίσως είναι και ένας από τους λόγους που κρατάει πίσω την Κύπρο σε ό,τι αφορά τις μεταθανάτιες δωρεές. Δηλαδή, ο κόσμος φαίνει και από την έρευνα ότι δυσκολεύεται να αντιληφθεί ότι ο εγκεφαλικός θάνατος είναι στην ουσία θάνατος. Είναι μια κατάσταση τελείως διαφορετική από τη φυτική κατάσταση, στην οποία το άτομο διατηρεί την καρδιαγκιακή του λειτουργία και την αναπνοή του, ωστόσο δεν έχει συνείδηση. Mm-hmm. Στην περίπτωση του εγκεφαλικού θανάτου, ο εγκεφαλικός θάνατος είναι η μη αναστρέψιμη βλάβη του εγκεφάλου, η οποία έχει σαν αποτέλεσμα να μην λειτουργεί καθόλου το στέλεχος του εγκεφάλου, που είναι το υπεύθυνη περιοχή του εγκεφάλου, που έχει τα κέντρα της αναπνοής, των ανώτερων ψυχικών και γνωσιακών λειτουργιών. Και η διαπίστωση εγκεφαλικού θανάτου προειδεάζει ότι τις επόμενες 48 με 72 ώρες επέρχεται
και ο θάνατος του σώματος. Άρα στην ουσία είναι θάνατος. Την αγορά οργάνων για κάποιους είναι αυτονόητο. Αυτό είναι το δεύτερο ανησυχητικό της έρευνας, διότι ακριβώς περίπου 40-50% των Κυπρίων, η μισή περίπου Κύπροι, πιστεύουν ότι μπορούν να αγοράσουν όργανο. Κάτι το οποίο, εκτός το ότι είναι αυτονόητο, με βάση των περί αφαιρέσεων και μεταμοσχεύσεων οργάνων από ανθρώπινη προέλευση νόμου του 2012, αυτό απαγορεύεται ρητός, η αγοραπολισία οργάνων. Ούτως ή άλλως, ακόμη και αν έχουμε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να πάρουν όργανο από ένα μη συγγενειδότη, αυτοί θα περάσουν μια διαδικασία ψυχολογικής αξιολόγησης και αξιολόγησης από το Συμβούλιο Μεταμόσχευσης, ούτως ώστε να βεβαιωθούμε ότι δεν υπάρχει καμία οικονομική συναλλαγή. Πώς μπορεί κάποιος να δωρήσει τα όργανα του και μπορεί να επιλέξει αν κάποια μπορεί να δωρήσει και κάποια όχι? Μου έχετε δείξει και ένα σχετικό έντυπο. Ναι, υπάρχει ένα έντυπο βασικά. Πού μπορεί κάποιος να το βρει? Το έντυπο αυτό είναι η αίτηση για εγγραφή στο Εθνικό Μητρό Δυνητικών Δοτών Οργάνων, το οποίο μπορεί κάποιος να κατεβάσει από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας και στο οποίο μπορεί να δηλώσει ρητός την επιθυμία του να γίνει δότης οργάνων μετά θάνατον. Μπορεί να επιλέξει συγκεκριμένα όργανα τα οποία επιλέγει να δωρήσει. Και βεβαίως το έντυπο αυτό αποστέλλεται σε ένα συγκεκριμένο αριθμό fax, ο οποίος αναγράφεται πάνω στην αίτηση, και μετά από αυτό, αυτόματα ο άνθρωπος αυτός εντάσσεται στο Εθνικό Μητρό Δυνητικών Δοτών. Θα πρέπει να αναφέρουμε εδώ ότι υπάρχει συντονίστρια μεταθανάτιων δοτών στο νοσοκομείο Λευκωσίας, που μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει μαζί της. Και συμπληρώνοντας την αίτηση αυτή, έρχεται μετά μια επιβεβαίωση, σύμφωνα με την οποία ο άνθρωπος πλέον γνωρίζει ότι έχει εγγραφεί στο Μητρό αυτό. Είναι επίσης σημαντικό, αν μου επιτρέπεις Μαρίνα, να αναφέρω ότι με βάση την τροποποίηση του νόμου του Νοεμβρίου του 2017, του νόμου αυτού που σας ανέφερα προηγουμένως, εάν κάποιος εν ζωή δηλώσει τη βούληση του να γίνει δότης οργάνων, τότε κανείς από τους μενομισμένους αντιπροσώπους του δεν μπορεί να αναιρέσει τη βούληση αυτή. Και αυτή είναι μια, ακριβώς, είναι μια πολύ σημαντική τροποποίηση που ευελπιστούμε ότι θα αυξήσει αυτόν τον αριθμό των μεταθανάτιων δοτών. Κύριε Σολοκυδή, πόσοι Κύπροι περιμένουν, είναι στην αναμονή για νεφρό? Όπως έχω πει, οι μεταμοσχεύσεις που γίνονται στην Κύπρο είναι κατ' ουσία μεταμοσχεύσεις νεφρού και παγκρέατος, αλλά η μεγαλύτερη λίστα αφορά τους ασθενείς που βρίσκονται σε αναμονή νεφρού και οι οποίοι είναι γύρω στους 50-53. Οι άνθρωποι αυτοί υποβάλλονται σε θεραπεία υποκατάστασης, κυρίως σε αιμοκάθαρση περισσότεροι, και προσδοκούν ότι θα απαλλαγούν από τον Γολγοθά τους μέσω της ανέβρησης ενός μοσχεύματος. Μαθαίνει πότε ο μεταμοσχευόμενος, μαθαίνει ποιος είναι τανοδότης? Προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα, θεωρούνται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και κανονικά δεν πρέπει και δεν μαθαίνει, τουλάχιστον αυτό ορίζει ο νόμος, δεν πρέπει να μαθαίνει ούτε ο λήπτης τα στοιχεία του δότη, ούτε όμως και ο δότης, οι συγγενείς του δότη, τα στοιχεία του λήπτη. Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφερθούμε σε μια πάρα πολύ αξιολογή προσπάθεια που κάνει το Υπουργείο Υγείας με το Ισραήλ με την υπογραφή ενός μνημονίου, προκειμένου να μπει σε εφαρμογή το πρόγραμμα των χιαστή μεταμοσχεύσεων. Ποιοι είναι οι συμμετέχοντες και ποιος είναι ο σκοπός? Να εξηγήσω απλά ότι η χιαστή μεταμόσχευση είναι ένας τρόπος να παρακάμψεις κάποια εμπόδια που υπάρχουν σε μια ενδεχόμενη μεταμόσχευση. Αν δηλαδή έχεις ένα ζευγάρι που ο ένας δεν μπορεί να δωρήσει στον άλλον γιατί έχει ασύμβατη ομάδα αίματος, και ένα αντίστοιχο άλλο ζευγάρι το οποίο έχει το ίδιο πρόβλημα, μπορεί ο δότης του ενός ζευγαριού να δώσει τον νεφρό του στο άλλο και ο δότης του άλλου ζευγαριού στον άλλο λήπτη. Οπότε με τον τρόπο αυτό παρακάμπτεται αυτός ο φραγμός που υπάρχει. Το μνημόνιο αυτό συνεργασίας που έχει υπογραφεί είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι επιτρέπει σε κάποιους Κύπριους ασθενείς, οι οποίοι θα ήταν αδύνατον διαφορετικά να μεταμοσχευτούν, να βρουν κάποιο ενδεχόμενο δότη συμβατό στο Ισραήλ. Εκείνο που θα γίνει, όταν με το καλό προκύψουν τα ζευγάρια τα οποία είναι συμβατά, είναι ότι θα γίνουν ταυτόχρονες εγχειρήσεις στην Κύπρο και στο Ισραήλ. Οι ασθενείς θα παραμείνουν στη χώρα τους, θα ταξιδέψουν τα όργανα στις δύο χώρες και πιστεύουμε ότι με τον τρόπο αυτό θα αυξήσουμε σημαντικά τον αριθμό των μεταμοσχεύσεων στην Κύπρο και βεβαίως να βοηθήσουμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι υπό διαφορετικές συνθήκες δεν θα έβρισκαν ενδεχομένως νεφρό. Άρα δεν ξενιτεύονται οι άνθρωποι, απλά ταξιδεύουν τα όργανα ουσιαστικά. Είναι έτσι πρακτικό το ζήτημα. Και σίγουρα δεν πρέπει να συμβεί σε εμάς για να κατανοήσουμε και τη μέγιστη ανθρωπιστική αξία της δωρεάς οργάνων. Θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και απλώς, όπως πολύ σωστά έχετε πει, το πιθανότερο είναι ότι στη διάρκεια της ζωής μας θα είμαστε στη θέση του πάσχοντος και όχι του δότη. Επομένως, βάζοντας τον εαυτό μας στη θέση των ανθρώπων αυτών που πάσχουν, νομίζω ότι όλοι μπορούμε να κατανοήσουμε την αξία της δωρεάς και να κάνουμε τις κινήσεις μας ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε ένα συνάνθρωπό μας στο μέλλον. Σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας. Εμείς προχωρούμε με αθλητική επικαιρότητα.